Τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ εδώ στο Ηράκλειο και την Κρήτη κάνουν εξαιρετική δουλειά και οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε. Χαίρομαι, θέλω να δούμε, έχουμε μοιράσει τις δειγματοληψίες στα σταθερά σημεία του Ηρακλείου 3 δεκαήμερα. Και για να κατανοήσει και ο κόσμος γιατί διασπορά μιλάμε όσον αφορά την Όμικρον. Θα πάω λοιπόν στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε αυτά τα στοιχεία και να ευχαριστήσω και πάλι την κόμη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ που μας παραχώρησαν αυτά τα στοιχεία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η πανδημία όσον αφορά την εμφάνιση της Όμικρον, αλλά και πριν από αυτήν. Από την 1η-1η λοιπόν, από την 1η-12η του 2021 μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου, στα σταθερά σημεία του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν 10.491 rapid test και από αυτά εντοπίστηκαν 385 θετικά. Πάμε στην 13η Δεκεμβρίου μέχρι και τις 26 Δεκεμβρίου, όπου στα σταθερά σημεία του Ηρακλείου έγιναν 9.727 rapid test και από αυτά εντοπίστηκαν 318 θετικά. Χρειάστηκε να περάσει μία μόλις εβδομάδα, ίσως και λίγο παραπάνω, για να δούμε τα κρούσματα μόνο από τα σταθερά σημεία του Ηρακλείου να πενταπλασιάζονται. Έχουμε λοιπόν από τις 27 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, μέχρι και την 7 Ιανουαρίου, δηλαδή μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, 15.746 τεστ μόνο στα σταθερά σημεία του Ηρακλείου και τα θετικά που εντοπίζονται είναι 1.862. Ακόμα λοιπόν και με βάση αυτά τα 3 δεκαήμερα διαπιστώνουμε αυτό που λένε οι ειδικοί, την τεράστια μεταδοτικότητα. Αν λάβουμε υπόψη και τα στοιχεία που ακούσαμε την περασμένη Δευτέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή και από τον κύριο Μαγιορκίνη, αλλά και από τον κύριο Σουρβίνο ότι η Όμικρον έχει φτάσει κοντά στο 90%, αυτό αποτυπώνεται και από τις απλές δειγματοληψίες στα σταθερά σημεία. Κύριε Ζαούτη, θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μία επέλαση της Όμικρον και αν έχετε επιπλέον στοιχεία για το πόσο έχει επικρατήσει σήμερα, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, στην ελληνική επικράτεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τα δεδομένα αυτά. Είναι ακριβώς η εικόνα που έχουμε δει σε πάρα πολλά κράτη όσον αφορά την αύξηση της Όμικρον, δηλαδή πολύ απότομη αύξηση με κατακορύφωμα, δηλαδή η αύξηση αυτή. Αυτό οφείλεται στην μεταδοτικότητα αυτού του στελέχους. Αυτή η εικόνα που περιγράφεται στην Κρήτη είναι μικρογραφία της εικόνας που έχουμε δει και στην υπόλοιπη επικράτεια αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Το στέλεχος αυτό, όπως περιγράφεται, μεταδίδεται πολύ εύκολα. Η βασική διαφορά μεταξύ αυτό το στέλεχος και τα άλλα στελέχη, τα προηγούμενα, είναι η νοσηρότητα και θνητότητα. Φαίνεται τώρα από πολλές μελέτες, από διάφορα κράτη, πως η νοσηρότητα είναι χαμηλότερη, δηλαδή άτομα δεν χρειάζονται στο επίπεδο που χρειαζόταν με άλλα στελέχη να μπουν σε ΜΕΘ να διασωληνωθούν και η θνητότητα φαίνεται να είναι χαμηλότερη. Γι' αυτό ο απόλυτος αριθμός κρουσμάτων μπορεί να μην είναι πλέον ο πιο σημαντικός δείχτης, αλλά σημαντικοί δείχτες να είναι εισαγωγές στο νοσοκομείο, πίεση στο σύστημα υγείας και βέβαια να μην έχουμε απώλεια ζωής. Κύριε καθηγητά, να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα της Κρήτης. Στην Κρήτη έχουμε ήδη ρεκόρ μολύνσεων, όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι αρχίζει να υπάρχει μία πίεση στις κλινικές COVID των κρητικών νοσοκομείων, με το νοσοκομείο Χανίων ήδη να βρίσκεται στο κόκκινο. Όμως, στα θετικά είναι ότι έχουμε μία σταθερή και πτωτική τάση των θανάτων και μία απολύτως σταθερή εικόνα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, να σας πω, την περασμένη Παρασκευή στα νοσοκομεία της Κρήτης υπήρχαν 28 διασωληνωμένοι, σήμερα Δευτέρα υπάρχουν 27. Είναι φυσιολογικό, περιμένουμε αύξηση και των σκληρών δικτών. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν έχουμε καθημερινά 40-50.000 κρούσματα, ακόμα και αν χρειαστεί να νοσηλευτούν 1.000 άτομα, και από τα 1.000 άτομα να χρειαστούν 10 να μπουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί μπορεί να έχουν ένα σωρό υποκείμενα νοσήματα, γιατί ο οργανισμός τους είναι περισσότερο ευάλωτος, θα μπορούσε να μπλοκάρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Η πάρα πολύ καλή ερώτησή σας και είναι βασικά η ερώτηση που κάνουν και παντού. Δηλαδή μπορεί να έχει χαμηλότερη νοσηρότητα, εάν όμως ο απόλυτος αριθμός κρουσμάτων είναι τόσο μεγάλος, πάλι θα μπορεί να επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας. Αυτό που γνωρίζουμε, γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα, αυτή τη στιγμή πάνω κάτω το 70% των κρουσμάτων στην κοινότητα, συμπεριλαμβάνοντας και την Κρήτη, γιατί έχουμε στενή συνεργασία με τον κύριο Σορβίνο, είναι στο 70%. Δηλαδή το 70% των κρουσμάτων είναι το στέλεχος όμικρον. Μια μικρή εικόνα που είχαμε... Άρα να σας διακόψω, αυτό το 30% της Δέλτα είναι που επιβαρύνει αυτή τη στιγμή την κατάσταση στις κλινικές COVID. Δηλαδή αυτοί που χρειάζονται να νοσηλευτούν είναι κυρίως ασθενείς που έχουν χτυπηθεί από τη μετάλλαξη Δέλτα. Δύο στοιχεία θα σας δώσω προς απάντηση. Τα δεδομένα στην Αττική δείχνουν πως το 50% των εισαγωγών είναι όμικρον. Δηλαδή το 70% στην κοινότητα αντιστοιχεί σε 50% των εισαγωγών. Το 30% που είναι δέλτα στην κοινότητα αντιστοιχεί στο άλλο 50%. Δηλαδή εκεί καθαρά φαίνεται η χαμηλότερη νοσηρότητα της μετάλλαξης και του στελέχους όμικρον. Σήμερα στην Κρήτη έχουμε και νοσηλείες παιδιών. Δηλαδή έχουμε 7 παιδιά που νοσηλεύονται σε κλινικές COVID. Είστε ένας εμπειρότατος καθηγητής παιδιατρικής λοιμοξιολογίας. Θέλω λίγο και την επιστημονική σας άποψη στο πόσο επιθετική είναι η όμικρον στα παιδιά. Και στα παιδιά, αυτό που γνωρίζουμε και γνωρίζουμε λιγότερα από ό,τι γνωρίζουμε για τους ενήλικες, φαίνεται να είναι πιο ήπια από την νόσο που προερχόταν από τα άλλα στελέχη και το στέλεχος Δέλτα. Πάλι εκεί θα δούμε αύξηση στις νοσηλείες λόγω των απόλυτων αριθμών παιδιών που μπορεί να κολλήσουν, αλλά φαίνεται οι εικόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή και τα δεδομένα πως θα είναι πολύ πιο ήπια η νόσο. Ήδη ήταν ήπια στα παιδιά η νόσο. Μάλιστα. Τώρα, θέλω λίγο να πάμε στη διαδικασία του τέστινγκ, γιατί νομίζω ότι είναι το α και το ω. Αυτή τη στιγμή η πρώτη εβδομάδα ξεκινάει με 3 self-test για τα εμβολιασμένα παιδιά, 3 self-test για τα ανεμβολίαστα και 2 rapid test. Δηλαδή, ουσιαστικά, τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί θα κάνουν καθημερινό τεστ αυτή την πρώτη εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα, ποιος είναι ο σχεδιασμός και θέλω να μου πείτε πώς μπορεί η πολιτεία να θωρακίσει την επάρκεια, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο είδαμε και ελλείψεις στα self-test. Ναι, γίνονται όλες οι προσπάθειες να είμαστε έτοιμοι για τον αριθμό τεστ που θα χρειαστούν. Τα τεστ, όπως σας είπα και το ξανατονίζω, ήταν το όπλο που μας βοήθησε μαζί με τον εμβολιασμό βέβαια στους ενήλικες το περασμένο τετράμινο και αναμένεται πάλι να μας βοηθήσει να λειτουργήσουν τα σχολεία. Βέβαια, θα έχουμε περισσότερα κρούσματα λόγω της μεταδοτικότητας από ό,τι είχαμε το φθινόπωρο. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε πως δεν είμαστε στην ίδια φάση της πανδημίας. Όπως είπε ο συνάδελφος και καθηγητής, είμαστε σε άλλο κεφάλαιο επειδή έχουμε άλλο στέλεχος, είμαστε σε άλλο σημείο με τον εμβολιασμό, είμαστε σε άλλο σημείο με την ανοσία. Βλέπουμε και κράτη που είχαν κάνει lockdown και το lockdown δεν μπορούσε να ελέγξει την μεταδοτικότητα. Οι δείχτες πραγματικά που πρέπει να ακολουθήσουμε, όπως είπε και ο καθηγητής, είναι οι νοσηλείες, γιατί οι νοσηλείες πέρα από την νοσηλεία των ασθενών έχει να κάνει και με το burnout και την κούραση και κόπωση που έχει το υγειονομικό προσωπικό μας. Οι δείκτες, θεωρώ, σε αυτή τη φάση που είναι πιο σημαντική από τον αριθμό κρουσμάτων, είναι η προστασία του συστήματος υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Επειδή βρισκόμαστε σχεδόν στη μέση αυτής της διασποράς της όμικρον, όμως έχουμε ακόμα αρκετό χρονικό διάστημα. Τι είναι αυτό που σας τρομάζει ως πρόεδρο του ΕΟΔΗ, αλλά και ως καθηγητή παιδιατρικής? Γιατί
Σήμερα, ας πούμε, έχουμε ένα νοσοκομείο στην Κρήτη, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα των Χανίων, που έχει φτάσει σχεδόν στο 100% η πληρότητα στις κλινικές COVID. Είχε δύο. Μία άνοιξε δεύτερη, γέμισε και η δεύτερη. Τα μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, Πανεπιστημιακό και Βενιζέλιο, που είναι το πανεπιστημιακό και βαρόμετρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι μέσα στα 5 μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Επίσης έχουν πίεση. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι όσο θα αυξάνεται η μεταδοτικότητα της όμικρον, θα υπάρξει πρόβλημα ακόμα και με τις απλές νοσηλείες? Εγώ εύχομαι να μην δούμε διασωληνώσεις και κρατάω αυτό που λέτε, ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία διασωλήνωση από όμικρον στη χώρα μας. Θα σας πω, πάλι θα επιστρέψω στο θέμα της σοβαρότητας της νόσου. Μπορεί να πιεστεί το σύστημα. Η πίεση αυτή, εάν κοιτάξουμε παραδείγματα από άλλα κράτη, είναι στα TEP, στα επίγοντα, και στις απλές κλίνες COVID. Το ενθαρρυκτικό, και λέω επιφυλακτικά όλα αυτά πρέπει να τα παρουσιάζουμε, είναι πως και ο μέσος όρος νοσηλείας της όμικρον από εκεί που έχουμε δεδομένα από άλλα κράτη και φαίνεται στα πρώτα δεδομένα. Ναι, μην ανησυχείτε, συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές, θα το αποκαταστήσουμε. Συγγνώμη, είχα στο πρόβλημα. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Και τα πρώτα δεδομένα που έχουμε από την Ελλάδα είναι πως η διάρκεια νοσηλείας θα είναι μικρότερη. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν να επιβιώσουν με αυτό το κύμα που λόγω τον απόλυτο αριθμό κρουσμάτων μπορεί να μας πιέσει. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί στενά τους αριθμούς. Είστε αυτός που ουσιαστικά εποπτεύει όλους τους δειγματοληπτικούς ελέγχους του ΕΟΔΗ ανά τη χώρα. Άρα στα χέρια σας έχετε ένα πολύ μεγάλο όπλο να μπορείτε να βλέπετε ποιες είναι οι περιοχές που έχουν πρόβλημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε επίπεδο Κρήτης, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει? Γιατί θα σας πω κάτι, τον Αύγουστο η Κρήτη πιέστηκε ασφυκτικά, οι διασωληνωμένοι ξεπέρασαν τους 50, είχαμε νοσηλείες που φλέρταρα με 250-300 και είχαμε τότε 700 κρούσματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Τώρα έχουμε 2.500-3.000 κρούσματα καθημερινά. Σας προβληματίζει η επιθετική συμπεριφορά στην Κρήτη? Η Κρήτη είναι από τις περιοχές που έχουν επιβαρημένο επιδημιολογικό φορτίο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα? Όπως ήδη έχετε ακούσει, το 60-70% είναι όμικρον στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει και τα θετικά και τα αρνητικά. Τα θετικά είναι πως είναι λιγότερη η Δέλτα. Το αρνητικό είναι πως ένα μεγάλο ποσοστό θα κολλήσει λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας. Λόγω της γεωγραφικής τοποθέτησης της Κρήτης, δηλαδή είναι ένα νησί, δεν έχει ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες που έχει η Αττική. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και θα ήταν λάθος να πούμε δεν ανησυχούμε σε αυτή την περίοδο της πανδημίας. Πάντα ανησυχούμε όσο βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιο, σε κάτι καινούριο, το στέλεχος όμικρον, και σε μια περίοδο πίεσης και βάλετε και την κούραση και την κόπωση που ήδη ακούσατε και από τον κόσμο και από το υγειονομικό. Δηλαδή, ναι, ανησυχούμε. Το ενθαρρυκτικό, επιφυλακτικά ενθαρρυκτικό, είναι πως δεν θα χρειαστούν πολλά κρεβάτια σε ΜΕΘ, και εάν η διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη, θα μπορεί και η Κρήτη να το αντιμετωπίσει. Αλλά, όπως το ξανατονίζω, όπως είπε ο καθηγητής που το βιώνει πολύ έντονα, είναι πάρα πολύ κουρασμένο το σύστημα και υπάρχει μεγάλο κομμάτι burnout. Μάλιστα. Υπάρχουν ερωτήματα τηλεθεατών. Γνωρίζουμε ότι στα σταθερά σημεία που είναι αρκετά και στην Κρήτη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, η διενέργεια των rapid test γίνεται αποκλειστικά στους εμβολιασμένους πολίτες. Και λέει εδώ ένας τηλεθεατής, μήπως ήρθε η ώρα να υπάρξει απελευθέρωση για να μπορούν οι πάντες να μπορούν να κάνουν ένα rapid test στα σταθερά σημεία? Αυτά τα γίνονται συζητήσεις και αυτά τα θέματα συνεχώς. Δεν μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα αν θα αλλάξει κάτι, αλλά όπως γίνεται καθημερινά συζήτηση για τους αριθμούς, γίνονται και συζητήσεις για την αντιμετώπιση
των στοιχείων και δεδομένων αυτών που βλέπουμε καθημερινά. Αυτό το λέμε από την αρχή της πανδημίας. Τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα στοιχεία θέλουμε να οδηγούν τις αποφάσεις. Έχω και δεύτερο ερώτημα από γονέα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Ζαούτη. Αυτή τη στιγμή είχαμε τις πρώτες ελλείψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο σας ελευταίες. Και επειδή αυτή είναι μια διαδικασία που θα ακολουθείτε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και με ένταση όταν θα υπάρχει αυτή η έξαρση και η μεγάλη διασπορά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ελλείψεις ξανά στις ελευταίες. Δηλαδή σήμερα είδαμε και περιπτώσεις γονέων που έκαναν το ελευταίες στα παιδιά τους στον αύριο χώρο του σχολείου για να μπουν στο σχολείο, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν υπήρχαν σε πολλά φαρμακεία self-test. Προτού απαντήσω για τα self-test και δεν θα αφήσω την ερώτηση. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε και σαν γονείς πως έχουμε ένα εμβόλιο αυτή τη στιγμή που μπορεί να εμβολιαστούν τα παιδιά. Το εμβόλιο έχει αποδειχτεί ασφαλές και με τα δεδομένα που έχουν βγει μετά την έναρξη του εμβολιασμού στην Αμερική, που έχει ένα μεγάλο δείγμα με το οποίο μπορούν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα. Μην ξεχνάμε πως αυτό είναι το κύριο όπλο και στα παιδιά. Αν και δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα να κάνουμε τη συζήτηση όσο την κάνουμε έντονα στους ενήλικες, αλλά με το άνοιγμα των σχολείων θεωρώ πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση να γίνεται πολύ πιο σοβαρά για το αν πρέπει να εμβολιάσουμε, και εγώ θεωρώ βέβαια πρέπει να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας, και είναι πιο αποτελεσματικό όπλο σίγουρα από τα άλλα όπλα που έχουμε, που τα self-test μας αφήνουν να λειτουργούμε στην καθημερινότητα, αλλά δεν είναι το εμβόλιο. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα self-test, και βεβαίως ότι όταν κάποιος μαθητής ή εκπαιδευτικός εντοπιστεί θετικός, πρέπει αυτό να επιβεβαιωθεί μετά και με ένα rapid test. Σωστά, κύριε Ζαούτη. Σωστά, ναι. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία για την πιθανότητα νέων ελλείψεων. Εύχομαι να μην έχουμε νέες ελλείψεις. Θεωρώ πως ήταν πάρα πολύ μεγάλο ο αριθμός τεστ που χρειάστηκαν τις πρώτες μέρες. Θεωρώ θα μπούμε σε μια σειρά και δεν θα έχουμε αυτές τις ελλείψεις που περιγράφετε εσείς αυτή τη στιγμή. Να υποθέσω ότι το τέστινγκ θα διαφοροποιηθεί όταν θα έχουμε και μια πτωτική τάση της διασποράς. Πολύ καλή ερώτησή σας. Θα ακολουθήσουμε, θα το ξαναπώ, τα επιδημιολογικά δεδομένα. Εάν μας επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, δηλαδή περάσουμε σε μια φάση που έχει πέσει η όμικρον σημαντικά, και μην ξεχνάμε πάντα στο πίσω το μυαλό μας και ανησυχία είναι κάποια νέα μετάλλαξη, και είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση που έχει αυξηθεί και συνεχόμενος αυξάνεται ο εμβολιασμός, το βλέπουμε στα νούμερα. Ένα μεγάλο ποσοστό τώρα θα έχει και ανοσία λόγω της νόσου. Μπορεί να γίνει μια αναθεώρηση του σχήμα τέστινγκ. Τώρα, ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω και θα κλείσω με αυτό. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή θα πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να σας κρατήσουμε μερικά λεπτά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ερωτήματα από γονείς που θα ήθελα να σας τα μεταφέρω, μιας και δεχτήκατε αυτή την πρόταση να είστε μαζί μας απόψε. Αν βλέπετε η όμικρον να είναι το κύκνιο άσμα της πανδημίας με βάση τους αριθμούς που βλέπετε από το τέστινγκ. Υπάρχουν αρκετοί επιστήμονες που λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας και της μειωμένης νοσηρότητας και θνητότητας θεωρούν και υποθέτουν πως μπορεί να είναι το τέλος τουλάχιστον αυτής της σοβαρής φάσης πανδημίας. Δηλαδή να περάσουμε σε μια περίοδο που είναι ο SARS-CoV-2, ο ιός του COVID, να κοντεύει να μοιάζει με μια εποχιακή γρήπη. Και ήδη τα δεδομένα για τη θνητότητα προπαντός στους εμβολιασμένους πλησιάζει τη θνητότητα της εποχιακής γρήπης. Εάν όλα αυτά, μπορούμε να είμαστε επιφυλακτικά αισιόδοξοι πως όντως αυτό μπορεί να συμβεί.